Γλυκιά Παρασκευή με Anna Sweet Tooth και σήμερα φτιάχνουμε ένα κέικ. Τι κέικ? Κέικ με αρώματα καφέ, βανίλια και κανέλα. Γι' αυτό και θα το ονομάσω κέικ λάτε. Πώς σας φαίνεται? Είναι 100% plant-based. Θα φτιάξουμε δύο μείγματα, δύο διαφορετικά μείγματα. Θα τα μπλέξουμε έτσι πώς κάνουμε στο κέικ μαρμπρέ και θα βγει ένα απίστευτο, περήφανο, φουσκωτό κέικ στον πάγκο της κουζίνας, γιατί αλλιώς τι είναι το φθινόπωρο χωρίς κέικ. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με το μείγμα της βανίλιας. Το πιο κλασικό. Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα φυτικό ρόφημα. Εγώ χρησιμοποίησα ρόφημα σόγιας. Αν θέλετε να κάνετε οποιασδήποτε αντικαταστάσεις, θα μπείτε στην αναλυτική συνταγή στο madameginger.com, όπου σας γράφω κάτω από τη συνταγή τι μπορείτε να αντικαταστήσετε με τι. Λοιπόν, θα ανακατέψω το ρόφημα σόγιας με μια κουταλιά της σούπας λευκό οξύδι μηλόξιδο και θα το αφήσω στην άκρη. Μπολ αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ρίξω μέσα μαύρη ζάχαρη, λίγο μαγειρική σόδα και λίγο αλατάκι. Ανακατεύω και μετά συνεχίζω με τα υγρά συστατικά του μείγματος. Τώρα θα βάλω μέσα στο μείγμα του αλευριού, του αλεύρου. Θα βάλω συνδυασμό από δύο έλαια, θα βάλω ηλέλαιο και ελαιόλαδο, εκχύλισμα βανίλιας για να είναι βανιλένιο και βέβαια το φυτικό μου ρόφημα με το ξύλι. Άφησα το μείγμα βανίλιας στην άκρη και τώρα θα κάνω το δεύτερο μείγμα. Λοιπόν, θα είναι λίγο περίπου ίδια διαδικασία. Θα ρίξω πάλι ξύδι σε λιγότερο φυτικό ρόφημα αυτή τη φορά. Θα ανακατέψω, θα αφήσω στην άκρη. Θα ετοιμάσω σε ένα μπολ που θα έχω βάλει το αλεύρι μου τα στεγνά υλικά τα ίδια, αλλά αυτή τη φορά θα προσθέσω και ένα κουταλάκι έτσι γεμάτο κανέλα και θα έρθω να σας δείξω τα υγρά υλικά. Θα βάλω ηλιέλαιο και ελαιόλαδο, συνδυασμό. Θα βάλω το ρόφημα μαζί με το ξύδι και, τι άλλο θα προσθέσω γιατί είναι λάτε, θα βάλω καφέ μέσα. Θα βάλω συγκεκριμένη ποσότητα καφέ που σας γράφω στην αναλυτική συνταγή στο madameginger.com και στο τέλος της συνταγής που θα γράφουμε τα υλικά σε καρτέλες, όποιος θέλει να κάνει screenshot. Είναι εσπρέσο, παιδιά. Δεν έχω βάλει ούτε γαλλικό, ούτε ελληνικό. Τον έχω αφήσει να κρυώσει φυσικά. Και είναι αυτός που θα δώσει αυτό τις ελαφρές νότες καφέ στο κέικ μας. Τα ρίχνω όλα μέσα, ανακατεύω απαλά με μαρίς παρακαλώ όπως είδατε, όχι με αυτό. Και μετά έρχομαι να τα βάλουμε στη φόρνα μας. Έφερα τη φόρμα μου, την έχω λαδώσει, την έχω περάσει και με λαδόκολλα για να βγει πιο εύκολα. Εάν έχετε μια πολύ καλή αντικολλητική φόρμα και δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε λαδόκολλα για λόγους οικολογικούς, μπορείτε κάλλιστα να μην το βάλετε. Εγώ το βάζω για να διασφαλίσω ότι δεν θα σπάσει όταν θα το βγάλω. Θα πάρω τα δύο μείγματα, θα στρώσω ένα λάξ στις στρώσεις μου, εντάξει, όχι τέλεια. Στο τέλος θα περάσω με ένα μαχαιράκι να τα ανακατέψω έτσι να κάνουν αυτό το. Τις δίνες, ας πούμε. Και θα το βάλω φούρνο. Θα το αφήσω να κρυώσει πολύ καλά. Θα έρθει. Δοκιμάσω. Είναι πολύ ωραίο κέικ. Είναι υπέροχα φράτο και μην έχει βούτυρα αυγά και κρέμες και τέτοια. Έχει σωστή υγρασία. Πιστεύω ότι γερνάει ωραία, αύριο θα είναι πιο νόστιμο. Η γεύση του είναι υπέροχη. Εντάξει, βανίλια, κανέλα. Ο καφές είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Οπότε, αν είστε λάτρης του καφέ και θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο λάτε, να το κάνετε λίγο πιο καπουτσίνο, λέω τώρα εγώ, να αυξήσετε λίγο τη δόση και να μειώσετε λίγο, στο μείγμα δηλαδή του καφέ, να αυξήσετε τη δόση καφέ και να μειώσετε λίγο το φυτικό ρόφημα. Αλλά, για να μην λέω πολλά άλλα, θα φτιάξετε αυτό το κέικ αφού μπείτε στο madameginger.com, έχει μαλλιάσει γλώσσα να το λέω, να δείτε την αναλυτική συνταγή και τις αντικαταστάσεις. Θα το βγάλετε μια ωραία φωτογραφία αφού ψηθεί έτσι στο φούρνο. Θα το ανεβάσετε στο Instagram, θα μας κάνετε mention να το δούμε, να το θαυμάσουμε κι εμείς. Και μέχρι την επόμενη γλυκιά συνταγή, φιλάκια πάρα πολλά.